Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Βασίλης Νανόπουλος, μίλησε για την 5η Πανελλήνια Έκθεση που θα λειτουργήσει από την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013 στην Κόρινθο, στο χώρο της πρώην επιχείρησης Ολινουργία Κορίνθου. Η έκθεση διοργανώνεται από την Αναπτυξιακή του Επιμελητηρίου Κορινθίας και την υποστήριξη της Διεθνούς Έκθεσης Αρνίξη ΑΕ που αποτελεί γκίεση για την επιτυχία. Όσον αφορά την 5η Πανελλήνια Έκθεση Κορινθία 2013 που το Επιμελητήριο διοργανώνει και φέτος, το ενδιαφέρον είναι έντονο από επιχειρηματίες της Κορινθίας, της Πελοποννήσου αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδας και θεωρώ ότι η φετινή έκθεση θα είναι και μεγαλύτερη και καλύτερη. Θα γίνει στον ίδιο χώρο που έγινε και πέρυσι, όπως ξέρετε, στον χώρο της Ολινουργίας Κορίνθου από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Έχουμε φροντίσει να την σχεδιάσουμε με καλύτερο τρόπο φέτος και να προσελκύσουμε αγοραστές ελληνικών και τοπικών προϊόντων από το εξωτερικό. Έχουμε φροντίσει να υπάρχει μια αναβαθμισμένη παρουσία και της περιφέρειας Πελοποννήσου και των προϊόντων της, αλλά και άλλων περιοχών της χώρας, όπως είναι η περιφέρεια της Κρήτης, η περιφέρεια της Μάνης, και θεωρώ ότι θα δείτε μια καλύτερα οργανωμένη έκθεση και πολύ πιο αποδοτική για τους εκθέτες. Όσοι ενδιαφέρονται για να είναι εκθέτες θα πρέπει να βιαστούν, γιατί οι περισσότερες θέσεις έχουν σχεδόν καλυφθεί. Υπάρχουν βεβαίως διαθέσιμες ακόμα και η δυνατότητα επέκτασης, αλλά όσο νωρίτερα έρθει κάποιος εκθέτης για να κλείσει την θέση στην έκθεσή μας, τόσο καλύτερη θα είναι η προβολή του και θα έχει την καλύτερη θέση σε αυτό. Τέλος, μίλησε και για την ολοκλήρωση του προγράμματος Γυναική Επιχειρηματικότητα, αλλά και τα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, μίλησε και για τα άλλα προγράμματα, όπως είναι το ΤΟΠΕΚΟ και το ΤΟΠΣΑ. Στο πρόγραμμα Γυναικεία Επιχειρηματικότητα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και περιμένουμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο από μέρα σε μέρα. Το αργότερο μέχρι την Παρασκευή την ερχόμενη θα έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα. Για το πρόγραμμα το ΠΕΠ, η αξιολόγηση προχωράει και βρισκόμαστε σχεδόν στην αξιολόγηση των μισών προτάσεων. Θα ολοκληρωθεί από τη Διαχειριστική Αρχή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα μέσα Αυγούστου και μετά θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο περίπου στο τέλος Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα. Για τα άλλα τα προγράμματα που επίσης έχουμε στο Επιμελητήριο και είναι παραδείγματος χάρη η δεύτερη ευκαιρία. Ξεκινούν, είναι τα προγράμματα για τους ανέργους που παίρνουν το επίδομα των 1.400 ευρώ. Ξεκινούν τρία τμήματα αυτή την εβδομάδα και επίσης έχουμε την δυνατότητα να απασχολήσουμε, να καταρτήσουμε περίπου δύο ακόμα τμήματα, δηλαδή 50 άτομα. Όσοι ενδιαφερόμενοι άνεργοι επιθυμούν να καταρτιστούν για περίπου ένα μήνα με 1,5 και να πάρουν τα 1.400 ευρώ, εάν ανήκουν στις κατηγορίες του προγράμματος Δεύτερη Ευκαιρία, και αυτές οι κατηγορίες είναι να έχουν κάρτα ανεργίας και τελευταία απασχόλησή τους στο εμπόριο, τα αυτοκίνητα και τις κατασκευές, να έρθουν στο Επιμελητήριο να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους και εμείς θα φροντίσουμε να τους περιλάβουμε στα επόμενα τμήματα. Επίσης, το πρόγραμμα το ΠΕΚΟ προχωράει κανονικά όπως έχει σχεδιαστεί και το ΤΟΨΑ ξεκινάει, γιατί την έναρξή του την περιμένουμε από μέρα σε μέρα.